Ανάσα για τους παραγωγούς αποτελεί η ενιαία ενίσχυση που αναμένεται να μπει στους λογαριασμούς από μέρα σε μέρα. Οι αγρότες είναι πιθανό να δουν τα χρήματά τους την Παρασκευή 19 ή την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή το μόνο που αναμένεται είναι μια υπογραφή, μιας και περιμέναν μια έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο, προκειμένου στην ουσία να ξεκινήσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Η ενημέρωση που έχουμε εδώ στην Ένωση Μεσσηνίας είναι ότι αυτό θα ξεκινήσει ίσως Παρασκευή μεσημέρι και από Δευτέρα που μας έρχεται και επίσημα οι παραγωγοί θα ξεκινήσουν να βλέπουν το 70% της βασικής ενίσχυσης ή το 35% της συνολικής δικαιούμενης επιδότησης που παίρνουν κατ' έτος. Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων η εκαθάριση της βασικής ενίσχυσης, η πράσινη ενίσχυση και η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας. Ενώ αμέσως μετά δρομολογείται αρμοδίως η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2018. Είναι στην ουσία η επιδότηση χωρίζεται σε δύο μεγάλα σκέλη στους περισσότερους δικαιούχους της χώρας. Είναι η βασική και το πρασίνισμα. Το πρασίνισμα είναι περίπου το 49% της βασικής. Άρα αυτή τη στιγμή, αφού θα πληρωθεί το 70% της βασικής, όπως και πέρυσι και πρόπερσι, στην ουσία επί του συνόλου είναι περίπου ένα 35%. Μιλώντας τώρα για τον κύριο όγκο δικαιούχων παραγωγών. Κάποιοι που παίρνουν και έξτρα επιδοτήσεις είναι ακόμα λίγο πιο λίγο. Ο Διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας εξέφρασε για ακόμη μια φορά το αίτημα οι λογαριασμοί των γεωργικών ενισχύσεων να είναι ακατάσχετοι. Δεν δεσμεύεται η επιδότηση στην πηγή, δηλαδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κανονικά θα αποδώσει στους δικαιούχους, στον λογαριασμό που έχουν δηλώσει αυτοί, την όποια ενίσχυση δικαιούνται. Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι συμπολίτες μας έχουν προβλήματα και έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί τους, όχι απλά δεν έχουν πληρώσει την τρέχουσα δόση, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί τους, εκεί θα υπάρξει ζήτημα. Σημειώνεται ότι από 1η-1η του 2019 θα μειωθούν κατά το 1/3 οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών.